Είχαμε μια συνάντηση τη Δευτέρα το πρωί με τον Υπουργό για θέματα που είχε ανακοινώσει την Παρασκευή στο Ηράκλειο για το βόρειο δικό άξονα και για τον τρόπο που μπορεί να υλοποιηθεί. Παράλληλα όμως εμείς αυτό που είναι αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή είναι να δοθούν κάποιες χρηματοδοτήσεις για την οδική ασφάλεια του βόρειου οδικού άξονα, για τη συντήρηση σε σημεία τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα, μέχρι να γίνει το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο. Εμείς έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση με τα τεχνικά δελτία στο Υπουργείο. Ο Υπουργός είναι θετικός για να χρηματοδοτήσει αυτές τις παρεμβάσεις και περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα ποιο θα είναι το ύψος αυτό που θα μπορέσουμε να κάνουμε άμεσα παρεμβάσεις στο βόρειο οδικό άξονα. Παρεμβάσεις όμως πρώτης προτεραιότητας, συντήρηση, δηλαδή, σημείων του οδικού δικτύου. Ασφαλτικά, οριζόντια κάθε τη σήμανση, φωτισμός, καθαριότητα και οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει τον βόρειο οδικό άξονα που να κάνει ασφαλέστερο το δρόμο από ό,τι είναι μέχρι σήμερα. Κύριε Αρνωτάκη, όμως, κυρία Κουλγεράκη, ότι ήδη εμείς με χρηματοδότηση που είχαμε βρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουμε δημοπρατήσει μια πρώτη φάση έργων 10 εκατομμυρίων. Για πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια παρέμβαση στο βόρειο οδικό άξονα. Έχει ανακηρυχτεί ο ανάδοχος του έργου και εκτιμούμε ότι μέχρι το Φεβρουάριο θα εγκατασταθεί ο εργολάβος για να μπορεί μέσα σε 8 μήνες να το ολοκληρώσει. Εμείς θα πιέζουμε ούτως ώστε μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι να είναι ολοκληρωμένος. Παράλληλα όμως, εάν δούμε ότι θα υπάρχει μια χρηματοδότηση που εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρχει και άλλη χρηματοδότηση, άμεσα να βγει ο διαγωνισμός και να κάνουμε μια παρέμβαση σημαντική για το βόρειο οδικό άξονα, αλλά παράλληλα όμως εμείς προγραμματίζουμε και για το υπαρχιακό δίκτυο της Κρήτης, γιατί δεν είναι μόνο ο βόρειος οδικός άξονας, αλλά και με το υπαρχιακό δίκτυο σε όλη την Κρήτη, που είναι έτοιμες μελέτες και να γίνουν και εκεί παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε ένα ασφαλέστερο οδικό δίκτυο. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι έχει αρκετές πληγές και το επαρχιακό οδικό δίκτυο και επειδή όλοι μας από χωριά καταγόμαστε, πηγαίνοντας σε αυτά γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση. Θέλω ωστόσο, κύριε Αρναουτάκη, να δούμε, επειδή είναι και μια εβδομάδα αυτή που τρέχει, που διοργανώνονται εκδηλώσεις ανά την Κρήτη, Δήμος Κισάμου, κάτω στη Μεσαρά, για την οδηγική ασφάλεια. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, πείτε μας, αυτές οι πρώτες παρεμβάσεις, ή αυτές οι παρεμβάσεις πρώτης προτεραιότητας, με τη συντήρηση, τα ασφαλτικά, το φωτισμό, έτσι όπου χρειάζεται οριζόντια κάθε τη σήμανση, διαγράμμιση, όλα αυτά τα οποία λέτε. Ιεραρχώντας αυτά τα σημεία, μιας και υπάρχει η θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Υποδομών, πώς έχει γίνει και βάσει της μελέτης που υπάρχει, πού παρεμβαίνετε άμεσα? Το μεγαλύτερο μέρος γίνεται, γιατί τη μελέτη κάνουν οι μηχανικοί μας και οι ειδικοί σύμβουλοι που έχουν προγραμματίσει το έργο αυτό. Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι είναι πηγαίνοντας προς Δέθυμνο και ένα μικρό τμήμα στα Χανιά, γιατί μετά από το Φόβελε έχουμε τα περισσότερα ατυχήματα. Έχουμε δει και έχει γίνει συνεννόηση και με την. Όχι μετά αστυνομία. Το Φόβελε, ξεκινώντας από τις τροφές. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, έτσι. Εδώ από τις τροφές της Λιγαριάς ανεβαίνοντας και βγαίνοντας προς τα έξω. Κόβει Αγίας Πελαγίας και ξεκινώντας από εκεί. Ναι, από την Αγία Πελαγία και πιο μπροστά μέχρι να πάμε προς τα Χανιά. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι που εμείς εκτιμούμε γίνεται αμέσως μετά τις στροφές και προς το Ρέθυμνο οι περισσότερα, γιατί είναι κατεστραμμένο σε πολλά σημεία το ασφαλτικό. Δηλαδή δεν είναι 100% κατεστραμμένο, έχει σημαντικά προβλήματα. Άρα οι μηχανικοί μας έχουν δώσει τις κατευθύνσεις που θα γίνουν οι παρεμβάσεις και παράλληλα με τις υπόλοιπες που έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες και είναι στο γραφείο του Υπουργού και περιμένουμε την έγκριση της χρηματοδότησης να προχωρήσουμε. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα πάμε στα πιο επικίνδυνα σημεία για όλο το βόρειο οδικό άξονα. Δηλαδή δεν θα μείνει σημείο το οποίο να είχε προβλήματα και να μην κάνουμε. Από τον Άγιο μέχρι τα Χανιά θέλετε να πείτε. Ακριβώς, για όλο το βόρειο. Δεν είναι μόνο ο Άγιος μέχρι τα Χανιά. Είναι αυτή τη στιγμή κάνουμε παρεμβάσεις και από Παχιάμο προς Ιτία.
παρεμβάσει 1,5 εκατομμύριο. Χαίρομαι που το λέτε. Επίτηδες σας ρώτησα έτσι. Ναι. Διότι ό,τι ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες μιλούσε για ένα βόρειο οδικό άξονα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τα Χανιά. Ενώ ναι, οι προεκτάσεις του είναι πολύ σημαντικότερες. Ναι. Εμείς οι παρεμβάσεις θα είναι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν για όλο το οδικό δίκτυο. Δεν θα είναι μόνο και. Είναι ένα παράδειγμα που σας αναφέρω, κυρία Δουλειράκη, ότι τώρα είναι εγκατεστημένος εργολάβος σε μια εργολαβία 1,5 εκατομμύριο και αμέσως μετά, πιστεύω, μέσα στο Δεκέμβριο ή το αργότερο τον Ιανουάριο, βγαίνει άλλη μια εργολαβία περίπου 700.000. Πάλι Παχιάμο, Σιτία. Γιατί είναι εκεί επικίνδυνα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν. Και παράλληλα, έχουμε άλλη μια για την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου 1.600.000 που μπαίνουν στη θέα ασφαλείας. Που και αυτό βελτιώνουν κατά πολύ όλη την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Και επίσης οι εργολαβίες οι μικρότερες που βγαίνουν από την κάθε περιφερειακή ενότητα, που είναι συντηρήσεις δικτύων. Που κάθε χρόνο έχουμε κάποια συμπλέγματα που γίνονται βελτιώσεις. Αλλά αν αναλογιστούμε πόσα χιλιόμετρα έχουμε σε όλη την Κρήτη, θέλουν πάρα πολλά χρήματα που εμείς προσπαθούμε. Και πρέπει να πω ότι μας χαροποιεί το γεγονός ότι ήδη έχουν εξευρεθεί τα πρώτα 10 εκατομμύρια. Θα βρούμε και άλλα χρήματα για να μπορέσουμε να έχουμε τις δημοπρασίες που χρειάζονται για ένα ασφαλέστερο οδικό δίκτυο. Παράλληλα όμως, ναι, πρέπει να σας υπενθυμίσω, γιατί ναι, μην περάσει απαρατήρητο, ότι από τα πρώτα έργα τα οποία εμείς κάναμε σε επίπεδο οδικής ασφάλειας ήταν ένα έργο σε όλη την Κρήτη για το επαρχιακό δίκτυο 35 εκατομμυρίων. Έχει βελτιωθεί σε σημαντικά σημεία σε όλη την Κρήτη από τη δημοπρασία αυτή με 35 εκατομμύρια, που είναι ασφαλτικά, που είναι ο φωτισμός, που είναι καθαριότητα, που είναι οι διαγραμμίσεις, οι οριζόντια, έχει κάθε τη σήμανση, πινακίδες. Υπάρχει μια βελτίωση. Όμως χρειάζονται πολλά χρήματα, τα οποία σιγά σιγά προσπαθούμε. Βεβαιότατα, ακούστηκαν πάρα πολλές κουβέντες και σε πολιτικό επίπεδο, κύριε Αρναουτάκη, ότι η Κρήτη έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει πάρα πολλά, άρα δεν κάνει να αδικείται. Και επίσης ακούστηκαν πάρα πολλές κουβέντες, όχι μόνο από χίλια αντιπολίτευσης, αλλά και από τη συμπολίτευση, ότι επιτέλους η Κρήτη θα πρέπει να πάρει αυτά τα οποία της αναλογούν. Διότι ήδη σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται σε εξέλιξη έργα. Κυρία Δικητάκη, αυτό που μας ικανοποιεί είναι ότι υπάρχει μία ομοψυχή και μία ενότητα από όλους τους φορείς της Κρήτης για να γίνουν αυτά τα μεγάλα έργα. Βεβαίως πρέπει όλοι να αναλάβουμε για τις ευθύνες, γιατί δεν γίνανε μέχρι σήμερα. Όλο το πολιτικό σύστημα, ο καθένας παίρνει την ευθύνη, το μικρή ή μεγάλη. Πρέπει να τις πάρουμε τις ευθύνες. Όποια ευθύνη μου αναλογεί προσωπικά, παίρνουμε τις ευθύνες και το πολιτικό σύστημα να δει γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ένα έργο μεγάλο όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας, αλλά να μην υπάρχουν ακόμα και ολοκληρωμένες μελέτες σήμερα. Άρα πρέπει να είμαστε μια κροθιά όλοι, πρέπει να τη διοικήσουμε από τη στιγμή που ο Υπουργός ανακοίνωσε αυτή τη λύση με την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι. Εμείς δεν θα αφήσουμε από πλευράς της περιφέρειας να χαθεί καμιά μέρα, γι' αυτό ήμουν και χθες στην Αθήνα. Παρά τις εξαγγελίες. Βεβαίως, δεν είναι θέμα να περιμένουμε, γιατί ο Υπουργός μπορεί να έχει την καλή διάθεση, πρέπει όμως να δούμε και τις υπηρεσίες. Στην πολιτική πρέπει να υπάρχει συνέχεια ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Και δεν είναι ένα θέμα που είναι εύκολα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά από τώρα και μετά. Μα πάρα πολύ δουλειά. Και για το αεροδρόμιο Καταδάκη, και για την οδική ασφάλεια, και για το βόρειο οδικό άξονα. Άρα εμείς είμαστε παρόντες, είμαστε πάντα μέσα στα Υπουργεία για να δούμε πώς προχωρούν αυτές οι ανακοινώσεις του Υπουργού. Και μαζί με τους βουλευτές μας, μαζί με τους υπουργούς, μαζί με τους δημάρχους μας, θα κάνουμε και τους φορείς της Κρήτης ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει. Σε ό,τι έχει να κάνει με το αεροδρόμιο Καζαντζάκης, τις παρεμβάσεις που απαιτούνται τόσο στο εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, σε ό,τι έχει να κάνει με την επέκτασή του, έγινε ιδιαίτερη συζήτηση χθες στην Αθήνα. Βεβαίως, και για αυτό το θέμα είναι, γιατί είναι ένα θέμα που άμεσα πρέπει να το δούμε μαζί με το Δήμο του Ηρακλείου. Ναι, είναι η βιτρίνα μας και δυστυχώς πάσχει. Ακριβώς. Ο Υπουργός διαθέτει ένα ποσό, όμως πρέπει να προετοιμαστούν οι μελέτες. Και εδώ πρέπει τώρα να δούμε πώς προετοιμάζονται οι μελέτες. Υπάρχει μια προμελέτη αυτή τη στιγμή που πρέπει να γίνει σε επίπεδο οριστικής μελέτης. Θα δούμε τώρα και αυτή τη βδομάδα πώς προχωρούμε για την ολοκλήρωση των μελετών για να μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο. Γιατί εάν δεν έχουμε ολοκληρωμένες μελέτες και ένας φορέας να αναλάβει την κατασκευή και μάλιστα ανακοίνωσε ο Υπουργός ότι θα το κάνουν οι
οι υπηρεσίες του αεροδρομίου που έχει και όχι η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, γιατί έχει καλύτερη εμπειρία και είναι καλύτερες υπηρεσίες, να πάμε στη λύση αυτή που πρότεινε από τη στιγμή που ολοκληρωθούν οι μελέτες. Γιατί δεν είναι εύκολο από τη μία μέρα στην άλλη, όταν δεν υπάρχουν μελέτες, να πούμε ότι σε ένα μήνα έχουμε μελέτες, θα υπάρξει μια καθυστέρηση. Όμως εμείς θα το παρακολουθούμε και θα δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε και οικονομικά για να μπορεί να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες. Ναι, αλλά σε βάθος χρόνου να έχουν γίνει οι όποιες απαραίτητες παρεμβάσεις για την αλλαγή της εικόνας προς εξυπηρέτηση πάντα των επισκεπτών, έτσι, και ακριβώς του κόσμου που μετακινείται με την έναρξη της καινούργιας σχολικής. Και να μην ακούμε φωνές ότι δεν πρέπει να γίνει το αεροδρόμιο, πρέπει να γίνει στο Καστέλι, προχωρεί ο διαγωνισμός και πρέπει να δούμε μέχρι να γίνει. Δεν μπορεί να παίρνει από την Κρήτη, φέτος θα πάρει από το αεροδρόμιο Καζαντζάκης περίπου 50 εκατομμύρια και να μην δίνονται κάποια χρήματα. Κύριε Αρναουτάκη, με το χρονικό αυτό ορίζονται να λέει ότι μέχρι την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου θα έχουν γίνει παρεμβάσεις ή θα έχουμε ένεργο τάξιο εν μέσω 2015 και με τους τουρίστες να πηγαίνουν έρχονται. Κύριε Δημιουργάκη, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εξαρτάται πότε θα βγει ο διαγωνισμός. Εάν δεν βγει ο διαγωνισμός, δεν μπορώ να σας πω χρονοδιάγραμμα. Το ζητούμενο είναι το πρώτο να δοθούν οι πόροι, να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να βγει ο διαγωνισμός. Γιατί μετά που θα βγει στον αέρα ο διαγωνισμός, θα ξέρουμε και χρονικό ορίζοντα. Μάλιστα.